Διαβάσουμε δύο ψαλμούς του Δαβίδ. Θα αρχίσουμε με τον ψαλμό ΙΓ που είναι στη σελίδα 517. Σελίς 517 και θα συνεχίσουμε με τον ψαλμό Ξιζήτα που είναι στη σελίδα 542. Ψαλμός λοιπόν ΙΓ σελίδα 547 και ψαλμός Ξιζήτα 67 ψαλμός στη σελίδα 542. Έως πότε Κύριε θέλεις μελισμονίδια παντός, έως πότε θέλεις κρύβει το πρόσωπό σου απ' εμού, έως πότε θέλω έχει βουλάς εν τη ψυχή μου, ο δίνας καθημέραν εν τη καρδία μου, έως πότε θέλει ψώνεστε ο εχθρός μου επ' εμέ. Επίβλεψον, εισάκουσον μου Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω τον ύπνο του θανάτου, μήποτε είπε ο εχθρός μου υπερίσχυσα κατά αυτού και οι θλίβοντες με αγαλιαστώσιν εάν σαλευθώ. Αλλά εγώ ήλπισα επί το έλεος σου, η καρδία μου θέλει αγάλεστη η σωτηρία σου, θέλω ψάλι στον Κύριο διότι με αντίμιψε. Και ψαλμός Ξιζήτα σελίδα 542. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς και να ευλογήσει ημάς, να επιφάνει το πρόσωπον αυτού επί ημάς, για να γνωριστεί εν τη γη η οδός σου εν πάση της έθνης η σωτηρία σου. Ας εϊμνώσει η Θεή Θεέ, ας εϊμνώσει πάντες οι λαοί, ας εφρανθώσει και ας αλλαλάξωσει τα έθνη, διότι θέλεις κρίνει τους λαούς ανευθύτητη και τα έθνη εν τη γη θέλεις οδηγήσει. Ας εϊμνώσει η λαοί Θεέ, ας εϊμνώσει πάντες οι λαοί. Η γη θέλει δει των καρπών αυτής. Θέλει μας ευλογήσει ο Θεός, ο Θεός ημών. Θέλει μας ευλογήσει ο Θεός και θέλω συφοβηθεί αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Αμήν. Δαβίδ, ένας άνθρωπος ασήμαντος στους ανθρώπους, ο μικρότερος από τα παιδιά του Ιεσέ και ο πιο θα έλεγα εξουθενημένος, γιατί πάντοτε οι μεγαλύτεροι σε μια οικογένεια στο λαό Ισραήλ τότε ήταν αυτοί που έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην οικογένεια. Και μάλιστα ο πατέρας του Δαβίδ τον είχε στείλει να φυλάξει λίγα προβατάκια που είχε σε κάποιο μέρος. Όμως ο Θεός ψάχνοντας να βρει έναν άντρα που να αντικαταστήσει τον αποστάτη βασιλιά Σαούλ, έψαξε με προσοχή και βρήκε ένα παιδί 17 χρονών και έκραξε. Εύρον Δαβίδ τον ιόν του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, γιατί αυτός θα πράττει πάντα τα θελήματα αυτού, πάντα τα θελήματα του Θεού. Όμως το να πράττεις πάντα τα θελήματα του Θεού δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι μια πορεία, είναι μια, σήμερα θα λέγαμε, χριστιανική πορεία και πιο σωστά μια πνευματική πορεία. Σε αυτό το ψαλμό λοιπόν ο Δαβίδ βρίσκεται σε δύσκολη θέση και για πολλά χρόνια βρισκόταν πάντοτε σε δύσκολη θέση. Σε δύσκολη θέση γιατί είχε στην ψυχή του βουλές, αγωνίες, ανησυχίες, φόβους, οι οποίοι ήταν πραγματικοί, δεν ήταν φανταστικοί. Στην καρδιά του είχε θλίψη και πόνο. Μπροστά του έβλεπε τον εχθρό του να θριαμβεύει εναντίον του. Και αυτούς που τον καταθλίβαν να χαίρονται με την γνώση ότι όπου να είναι θα πέσει και θα γκρεμιστεί ο Δαβίδ. Θα τελειώσει όπου να είναι. Και ο Δαβίδ μέσα σε αυτή την κατάσταση τη δύσκολη, ομολογουμένως την πάρα πολύ προσωπικά δύσκολη, προσευχότανε. Προσευχότανε και έλεγε επίβλεψον σε μένα Κύριε, εισάκουσέ με, φώτισέ με τι να κάνω. Αλλά ούκην φωνή ούκην ακρόαση. Δεν απαντούσε ο Θεός. Δεν απαντούσε ο Θεός. Και ο Δαβίδ άρχισε να αδειμονεί, άρχισε να φοβάται ακόμη πιο πολύ, να ανησυχεί ακόμη πιο πολύ, να θλίβεται και πονάει ακόμη πιο πολύ και κάνει μια προσευχή προς τον Κύριο
απελπισίας. Έως πότε, Κύριε, με ξέχασες? Έως πότε θα με ξεχνάς? Πάντοτε? Έως πότε δεν ακούς, δεν με βλέπεις, δεν με προσέχεις? Κρύβεις το πρόσωπό σου από μένα, αδιαφορείς εντελώς για μένα. Πολύ σοβαρά συμπεράσματα, τα οποία δεν είναι πολύ μακριά από τον καθέναν από μας. Πολλές φορές ή λίγες φορές ο καθένας από μας έχει φτάσει σε τέτοιες καταστάσεις απελπισίας. Έως πότε, Κύριε, δεν θα μου απαντάς, δεν θα ενεργείς, θα με ξεχνάς, θα αδιαφορείς για μένα, θα κρύβεις το πρόσωπό σου. Δεν βλέπεις ότι ο εχθρός μου θριαμβεύει κατ' εμού, υψώνεται ο άδικος? Και ποιος τα λέει, να μην το ξεχνάμε, αυτός και για τον οποίον ο Θεός είχε πει: «Εύρον Δαβίδ τον ιόν του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα πράττει πάντα τα θελήματά μου». Πού να ξέρει ο Δαβίδ ότι αυτό που συμβαίνει είναι για να μάθει, για να εκπαιδευτεί, για να γνωρίσει τι θέλει ο Θεός από αυτόν και πώς θέλει ο Θεός να αντιμετωπίζει ο Δαβίδ τις καταστάσεις. Ο Δαβίδ λοιπόν βρίσκεται σε απελπισία, σε απόγνωση, όχι μόνο για αυτά που περνάει, αλλά και για τη στάση του Θεού. Ο Θεός αδιαφορεί για μένα. Μέχρι πότε? Και εγώ είμαι δίκαιος. Εγώ προσεύχομαι. Εγώ εξητώ. Εγώ θέλω το Θεό. Φώτισέ με, Κύριε. Και το ερώτημα είναι, γιατί να σε ευλογήσω, Δαβίδ? Γιατί να σε ελευθερώσω? Γιατί είσαι δίκαιος? Ποιος είναι δίκαιος? Γιατί είσαι άγιος? Ποιος είναι άγιος? Γιατί είσαι τέλειος? Ποιος είναι τέλειος? Γιατί προσεύχεσαι πολλές ασταμάτητες ώρες γι' αυτό? Και ο Δαβίδ κατάλαβε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να με ευλογήσεις. Πολύ σοβαρό συμπέρασμα. Δεν αξίζω να με ευλογήσεις, ούτε για τη δικαιοσύνη μου, ούτε για τον αγιασμό μου, ούτε για τις προσευχές μου, ούτε για τη θυσία μου. Δεν αξίζω. Εσύ όμως μπορείς να με ευλογήσεις για το δικό σου έλεος, γιατί είσαι Θεός ελεήμων. Δεν θα με ευλογήσεις γιατί θα μου ανταποδώσεις, θα με ευλογήσεις γιατί θα με ελεήσεις. Εσύ και εγώ έχουμε τεράστια διαφορά. Εσύ είσαι ο Άγιος Θεός και εγώ είμαι άνθρωπος ουτιδανός, τυποτένιος, ασήμαντος, αχρίος. Δεν αξίζω την ευλογία σου. Ελπίζω στο έλεος σου. Αλλά εγώ, λέει ο Δαβίδ τώρα, ήλπισα επί το έλεος σου και η καρδιά μου αγάλεται στη σωτηρία σου. Θέλω ψάλι στον Κύριό μου, διότι με αντίμιψε. Με αντάμιψε. Γιατί τον αντάμιψε ο Θεός? Για την ταπείνωσή του. Γιατί αυτό είναι ταπείνωσης ενώπιον του Θεού. Δεν αξίζω. Είμαι άθλιος, ουτιδανός, άχρηστος. Αλλά εκείνο το οποίο ελπίζω και περιμένω είναι το έλεος σου. Και αυτή είναι η αληθινή ταπείνωση. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Δεν μου χρωστάει ο Θεός για να μου δώσει. Εγώ του χρωστάω τα πάντα.
Το μόνο που ελπίζω είναι το έλεος του Θεού. Στο έλεος του Θεού αφιερώνω τη ζωή μου. Και το απέδειξε και όταν μεγάλωσε και έγινε βασιλιάς, όταν αμάρτησε και ο Θεός του πρότεινε 3 ποινές για την αμαρτία του, και η τελευταία η ποινή ήταν ότι ο Θεός θα κάνει κρίση σε σένα και στην οικογένειά σου, η άλλη ποινή ήταν η εχθρή και η άλλη ποινή ήταν κακό, είπε να πέσω στο έλεος του Κυρίου. Εμπιστεύεται το έλεος του Θεού και δεν εμπιστεύεται καθόλου τον εαυτό του, τις ικανότητές του, τα ζητήματά του και την προσωπική του κατάσταση. Το μόνο που εμπιστεύεται ο Δαβίδ είναι ότι ο Θεός είναι ελεήμων, θα με λεήσει. Και ο Θεός του λέει τώρα θα σ' ανταμείψω γιατί ταπεινώθηκες. Όταν λοιπόν το κατάλαβε αυτό ο Δαβίδ, περάσαν τα χρόνια και είπε θα μας ευλογήσει ο Θεός γιατί θα μας σπλαχνιστεί. Ήθε ο Θεός να σπλαχνιστεί εμάς και να ευλογήσει εμάς. Τι κατάλαβε ο Δαβίδ? Κατάλαβε ότι στην απελπισία του, στην απόγνωσή του, όχι μόνο για την προσωπική του κατάσταση αλλά και για τη στάση του Θεού απέναντί του, μπροστά του ανοίχτηκαν 2 δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι να σκληρύνει ο Δαβίδ και να πει δεν είσαι Θεός εσύ, άσε με ήσυχο, δεν μ' ακούς, δεν ασχολείσαι μαζί μου. Και ο άλλος είναι ο δρόμος ο καλός, να πει είσαι τόσο καλός που αν και δεν αξίζω θα με λεήσεις. Τώρα λοιπόν με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου και τρέμοντας το λόγο του Θεού, έχει παρησία να πει ήθε να μας πλαχνιστεί ο Θεός για να, και να μας ευλογήσει. Όμως έμαθε και κάτι άλλο. Γιατί να σε ευλογήσει? Για ποιο λόγο να σε ευλογήσει? Εσύ δηλαδή να είσαι τελικά ο τελικός αποδέκτης του Θεού, της ευλογίας του Θεού? Ο Δαβίδ λέει όχι, όχι. Θέλω να με ευλογήσεις για να γνωριστεί στη γη η οδό σου και σε όλα τα έθνη η σωτηρία σου. Θέλω μέσα από την ευλογία σου σε μένα να περάσει η ευλογία σου στους άλλους. Θέλω να είμαι ένα ζωντανό παράδειγμα, να έχω μία ομολογία του ελέου σου, να μην λένε οι άνθρωποι θέλω να γίνω σαν το Δαβίδ για να με ευλογήσεις, αλλά να λένε θέλω να σκέφτομαι σαν το Δαβίδ που ταπείνωσε τον εαυτό του και ο Θεός τον ευλόγησε. Αλλά δεν θέλω την ευλογία για μένα. Ήθε να μας πλαχνιστείς γιατί δεν αξίζουμε, και σπλαχνιζόμενος να μας ευλογήσεις. Για ποιο λόγο? Για να δοξαστεί το όνομά σου σε όλη τη γη, για να υψωθεί το όνομά σου. Και έχει μέσα στην καρδιά του μια αληθινή προσευχή τώρα. Κύριε, κάνε να σε υμνούν οι λαοί, να σε υμνούν όλοι οι λαοί, να εφραίνονται με επίγνωση και να λαλάξουν όλα τα έθνη, διότι εσύ θα κρίνεις όλους τους λαούς εν ευθύτητη και τα έθνη εν τη γη θέλεις να οδηγήσει εσύ πάντοτε, για να σε υμνούν οι λαοί. Θεέ, ας σε υμνούν οι λαοί, Θεέ, τα έθνη. Ευλόγησέ μας για να μεταφερθεί σαν αγωγό, σαν σωλήνα η ευλογία σου από μένα στην οικογένειά μου και σε όλο μου το περιβάλλον. Και αυτός είναι ο ασφαλής τρόπος της ευλογίας του Θεού. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον δεσμοφύλακα? Πίστεψε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Δεν λέει θα σωθεί ο οίκος σου, θα σωθείς και εσύ. Πίστεψε εσύ, ταπεινώσου εσύ, έλπιζε στο Θεό εσύ και μέσα από σένα ο Θεός θα κάνει πραγματική ευλογία σε όλο το περιβάλλον σου. Πίστεψε εσύ και θα σωθείς εσύ και όλος ο οίκος σου. Και έτσι λοιπόν τώρα ο Δαβίδ με παρησία λέει η γη θα δει τον καρπόν αυτής, θα δει την καρποφορία. Ο Θεός θα με καρποφορήσει και όλοι θα δουν την καρποφορία.
Η προσευχή μου, επειδή έχω πέσει στο έλεος του Κυρίου, έχει δύναμη. Η εξήτησή μου να με ευλογήσει ο Θεός, καθώς δεν ενδιαφέρομαι για τον εαυτό μου μόνο, αλλά για όλους τους άλλους ενδιαφέρομαι και προσεύχομαι για όλους τους άλλους και τελευταία για τον εαυτό μου, έχει δύναμη. Και θα δω καρπό, και ο καρπός δεν είναι αποτέλεσμα της δικής μου δυνατότητας, ικανότητας, θυσίας, προσφοράς. Δεν είναι ο καρπός από μένα. Από τον Κύριο έρχεται ο καρπός. Ο Θεός είναι αυτός που δίνει τον καρπό. Και έτσι με βεβαιότητα λέει, τώρα θα μας ευλογήσει ο Θεός και θα φοβηθούν τον Θεό όλα τα πέρατα της γης. Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε. Έως πότε δεν μ' ακούς? Έως πότε δεν θα με βλέπεις? Μέχρι πότε? Προσεύχομαι, ζητάω και δεν έχω αποτέλεσμα. Και τον φωτίζει ο Θεός. Δεν αξίζω να με ευλογήσεις. Θα συνεχίσω να προσεύχομαι. Θα συνεχίσω να εξητώ. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Αλλά δεν αξίζω να με ευλογήσεις. Εκείνο όμως που μπορεί να γίνει στη ζωή μου είναι να ελπίσω σε σένα. Δεν σκληρύνω την καρδιά μου γιατί ο Θεός δεν μου απάντησε. Ο Θεός ξέρει γιατί μου απαντάει, γιατί θέλει να δει την αντίδρασή μου, την ανταπόκρισή μου. Αλλά μαλακώνω την καρδιά μου και λέω, δίκιο έχεις που δεν μου απαντάς, ελέησέ με Κύριε Θεέ μου. Και όταν γνωρίζει το έλεος του Κυρίου και την ανταμοιβή του Κυρίου στην ταπείνωσή του, τότε ξέρει την αγαθή συνέχεια. Τότε γνωρίζει την αγαθή συνέχεια. Η αγαθή συνέχεια είναι θα μας πλαχνιστεί ο Θεός. Γιατί? Γιατί προσευχόμαστε. Γιατί? Γιατί αγωνιζόμαστε. Γιατί? Γιατί αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό. Μένουμε στον δρόμο που ο Θεός μας έχει οδηγήσει. Διατηρούμε την πίστη μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά δεν θα μας ευλογήσει γι' αυτό. Θα μας ευλογήσει γιατί θα μας πλαχνιστεί. Γιατί με τα σπλάχνα του θα μας δώσει απάντηση στην εξήτησή μας. Στους εξητούντας ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης με τα πάσης βεβαιότητος. Αλλά πότε? Όταν εξητούνε αναγνωρίζοντας ότι δεν αξίζουν την ευλογία του Θεού. Αναγνωρίζοντας ότι δεν τους χρωστάει ο Θεός τίποτα για να, τους δώσει. Όταν αναγνωρίσουν ότι είναι τίποτα, αχρίοι, ουτιδανοί. Θυμηθείτε τον Ιώβ, αδερφοί. Ένα χρόνο δοκιμασία για να το μάθει αυτό. Ερχόντουσαν οι άθλοι παρηγορητές, του λέγανε αμάρτησες. Όχι, δεν αμάρτησα. Ήμουν φοβούμενος στο Θεό, απήχα από το κακό, εχθρός μου έγινε ο Θεός. Τα βάζε με το Θεό, αν και υποτασσόταν στο Θεό και ταπεινωνόταν στο Θεό. Και κάποια στιγμή τον επισκέπτεται ο Θεός και του λέει, ο διαδικαζόμενος με τον παντοδύναμο θα διδάξει αυτόν. Ο ελέγχων των Θεών ας αποκριθεί προς τούτο. Τι περιμένεις να συμφωνήσουμε, να διαπραγματευτούμε, να τα βρούμε? Τι περιμένεις? Τι περιμένεις να μου λες και να κάνω? Τι περιμένεις? Και ο Ιώβ πραγματικά τον φώτισε ο Θεός και είπε, απεκρίθη τότε προς τον Κύριο και είπε, ιδού ουτιδανός είμαι. Τι ποτένιος είμαι, Κύριε, τι να αποκριθώ σε σένα, τι να διαπραγματευτώ. Θα βάλω το χέρι μου στο στόμα και δεν θα ξαναμιλήσω. Άπαξ μίλησα, δεν θα ξαναμιλήσω. Δεις, δεν θα προσθέσω τίποτα. Και τότε, όταν δεν σκλήρινε στην μία απάντηση του Θεού, τότε όταν δεν θύμωσε με το Θεό, ενώ ένα χρόνο τώρα τι έλεγε, εχθρός μου έγινε ο Θεός. Εγώ είμαι δίκαιος, είμαι Άγιος, τον αγαπάω, τον δοξάζω, αλλά δεν τον καταλαβαίνω τι Θεός είναι. Όταν όμως τον φώτισε ο Θεός, είπε, ουτιδανός είμαι. Σήμερα αυτό θα πούμε, αδερφοί.
τυποτένιος είμαι. Για να βρούμε χάρη από το Θεό. Να ταπεινωθούμε, να βρούμε χάρη, να μας πλαχνιστεί ο Θεός. Ο Θεός δεν μας έχει ανάγκη. Το ξαναλέω τρίτη φορά. Δεν μας χρωστάει ο Θεός για να μας δώσει. Εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να μας ελεήσει. Αλλά για να μας ελεήσει θέλει να ταπεινωθούμε. Ουτιδανός είμαι, τυποτένιος, άχρηστος. Δεν σκέφτεται τι έχει κάνει. Τα καλά που έχει κάνει, τις προσφορές, τις θυσίες. Δεν τις σκέφτεται αυτές. Λέει αυτά δεν έχουν κανένα νόημα. Έλεον θέλω, λέει ο Θεός, ουχή θυσία. Να με λεήσει αξίζω. Και τότε ο Θεός του λέει, Ιώβ, ζώσον τώρα ως ανήρτην στην οσφήν σου, εγώ θα σε ρωτήσω, θέλεις άρα αναιρέσει την κρίση μου, θέλεις με καταδικάσει για το έργο μου για να δικαιωθείς εσύ, έχεις βραχίωνα ως ο Θεός ή μπορείς να βροντάς με φωνή ως Αυτός. Και ο Ιώβ τσιμουδιά, τι να πω Κύριε μπροστά σου. Και όταν τον είδε να μην μιλάει και να ταπεινώνεται, να μην σκληρύνεται και να ησυχάζει, στολίσθητε συνεχίζει τώρα μεγαλοπρέπεια και υπεροχή και ενδύθητη δόξα και ωραιότητα. Το μυστικό της αληθινής ευλογίας. Ένα είναι το μυστικό της αληθινής ευλογίας. Ταπείνωση. Και πώς εκδηλώνεται η ταπείνωση. Με απόλυτη επίγνωση ότι δεν αξίζω ούτε καν να με κοιτάξει ο Θεός. Ούτε καν να με θυμηθεί ο Θεός. Ούτε καν να με πλησιάσει ο Θεός. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ταπεινωθώ αναγνωρίζοντας ότι είμαι άθλιος, ουτιδανός, τυποτένιος, μήπως και βρω χάρη από το Θεό και με λεήσει. Και αν με λεήσει ο Θεός, τότε θα με ευλογήσει. Αλλά θα με ευλογήσει για ποιο λόγο? Όχι για μένα. Το ξαναλέω, δεν είμαι εγώ ο τελικός αποδέκτης της ευλογίας. Δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Είναι μέσα από μένα να ευλογήσει ο Θεός το περιβάλλον μου, να ευλογήσει ο Θεός τους ανθρώπους που αγαπάω, τους ανθρώπους που με αγαπάνε, τους ανθρώπους που δεν με αγαπάνε, τους εχθρούς μου, να τους ευλογήσει ο Θεός. Και θα τους ευλογήσει εξάπαντος ο Θεός, εάν συνειδητοποιήσουμε, αλλά με όλη μας την καρδιά, ότι είμαστε τυποτένιοι. Ό,τι και να κάνουμε δεν μετράει. Γιατί είναι ασήμαντο αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε στο Θεό. Τι να του προσφέρουμε? Μια ώρα προσευχή, 50 ώρες προσευχές, 10 νηστείες. Και λοιπόν, να του προσφέρω για να μου δώσει, ή να κάνουμε μια συνδιαλλαγή, θα σου δώσω και θα μου δώσεις? Δεν γίνεται έτσι αδερφοί. Δεν υπάρχει αυτό στο λόγο του Θεού. Δεν συνδιαλέγεται ο Θεός. Ελεεί ο Θεός. Και όταν ελεήσει, ευλογεί και απαντάει στις προσευχές. Θα πέσουμε λοιπόν σήμερα όλοι μας στο έλεος του Θεού, με την ελπίδα ότι θα μας πλαχνιστεί, θα μας ελεήσει και εν τέλει θα μας ευλογήσει. Πώς? Απαντώντας τις προσευχές μας για να ευλογήσει τους άλλους. Εμάς θα μας ελεήσει, τους άλλους θα τους ευλογήσει. Εμάς θα μας ελεήσει και εξαιτίας ημών θα ελεήσει και τους άλλους. Αμήν. Είναι πολύ σημαντικό αδερφοί να γνωρίζουμε το πως σκέφτεται ο Θεός. Εάν δεν γνωρίσουμε πως σκέφτεται ο Θεός, δεν θα παίρνουμε τίποτα. Για το Δαβίδ είπε, και επαναλαμβάνω, έβρον Δαβίδ άνδρα κατά την καρδία μου, γιατί θα πράξει πάντα τα θελήματά μου. Πότε τα πράξε? Πολλά χρόνια αργότερα. Και τα πράξε όλα? Αγωνιζότανε και λάθη έκανε, αλλά ένα είχε καταλάβει, αυτό που ο Θεός θέλει σήμερα να καταλάβουμε όλοι μας, ότι το έλεος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Θα σας πω την εμπειρία μου, δεν πειράζει τώρα και ο Θεός να με συγχωρέσει. Σήμερα το βράδυ λοιπόν προσευχόμουν, ήμουν και μόνος μου εκεί στο σπίτι και λέω, Κύριε ευλόγησέ με, και ακούω τη φωνή του Θεού, γιατί να σε ευλογήσω, Γιώργο Κοροβέση, γιατί να σε ευλογήσω? Χάθηκα, χάθηκα.
σκέφτηκα και ακούω, για τη δικαιοσύνη σου, για τον αγιασμό σου, και εκεί κατάλαβα κι εγώ, Κύριε, ελέησέ με. Και γέμισε το δωμάτιο με την παρουσία του Θεού. Ελέησέ με. Αδερφοί, σας παρακαλώ πολύ να πέσουμε σήμερα στο έλεος του Θεού. Δεν αξίζουμε για τίποτα άλλο. Όταν όμως θα μας ελεήσει, τότε θα μας φωτίζει και θα ζητάμε να μας πλαχνίζεται ώστε να μας ευλογήσει. Το ξαναλέω. Όταν θα μας ελεήσει, θα μας φωτίσει και θα ζητάμε χάρη και να μας πλαχνιστεί για να μας ευλογήσει. Όχι εμάς, μέσα από εμάς, την οικογένειά μας, τους φίλους μας, τους αδερφούς μας, τους εχθρούς μας, με τη χάρη Του και το έλεος Του. Αμήν.